Καλησπέρα, λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, η εκπομπή Ματιές στα Σπορ και πάλι μαζί σας. Μείνετε μαζί μας, το επόμενο δίωρο θα δούμε τι έγινε στη Γάμα Εθνική, τι έγινε στα τοπικά πρωταθλήματα, καθώς θα συζητήσουμε και με τους καλεσμένους μας. Καλεσμένοι μας σε δαιμονιώδη φόρμα ο πρωτοπόρος Εορδαϊκός, καλπάζει στην κορυφή. Η ομάδα του Κώστα Τσαγκαλίδη συμπλήρωσε 13 συνεχόμενες νίκες, είναι αίτητη και μάλιστα μετρά 23 γκολ στα 4 τελευταία μάτς με παθητικό μόλις 2. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε αρχικά τους καλεσμένους μας, τον προπονητή του Εορδαϊκού, τον Κώστα τον Τσαγκαλίδη. Καλησπέρα Κώστα. Να είστε καλά. Τον Χρήστο τον Σερσέμι, τον Γιώργο τον Σημειονίδη και τον Θόδωρο τον Πακάλτσα. Σάκη, έχεις πει το τραπέζι για τους καλεσμένους. Τι να πει κανείς για τους καλεσμένους, γνωστοί και μη εξαιρεταίοι, σε μια ιστορική ομάδα αγωνίζονται, ποδοσφαιριστές βέβαια αγωνίζονται, από την άλλη πλευρά. Να περάσουμε. Ως καπετάνιο έχουν τον κύριο. Ναι, καπετάνιο. Να περάσουμε να δούμε επιγραμματικά τι έγινε στη Γάμα Εθνική και να συζητήσουμε ύστερα εφόλης τη συζήτηση με τα παιδιά. Διπλό στο πεντάλοφο η Κοζάνη, επέστρεψε στις επιτυχίες ο Πυρσός, νέα νίκη για Κάστορ, δεν τα κατάφερε η Καστοριά. Με τον καλύτερο τρόπο επανήλθε στον πάγκο της Κοζάνης ο Βασίλης Παπαδόπουλος και πήρε το διπλό μέσα στον πεντάλοφο με σκορ 0-2. Τα γκολ σημείωσαν ο Προβίδας στο 85 και ο Τσικόπουλος είχε προηγηθεί ο Τσικόπουλος στο 71 και στο 85 ο Προβίδας. Ποδαρικό με το δεξί έκανε και ο προπονητής του Πυρσού, κύριος Τσούκλης, στο εντός έδρας παιχνίδι με την Πρέβεζα. Οι πράσινοι προηγήθηκαν με 2 γκολ του Δούμα και μείωσε στο 85 ο Δήμας. Στο 87 λίγο έλειψε η Πρέβεζα να ισοφαρίσει, αλλά το σουτ του Αλεξίου βρήκε το δοκάρι. Η ΑΕΛ νίκησε και τους παίκτες της Καστοριάς, αλλά και το πολικό ψύχος, είχε αρκετό περίοδο, που επικρατούσε και πήρε δίκαια μια ακόμη εντός έδρας νίκη με σκορ 2-0. Τα γκολ πέτυχαν ο Νέστορας Στεφανίδης στο 8 και ο Νίκος Σαραμπατζής στο 34. Μεγάλη νίκη πέτυχε και ο Κάστορ μέσα στο θεσπρωτικό με σκορ 0-2. Τα γκολ ο Μπορόζης και ο Μίνου. Να δούμε συνοπτικά τα αποτελέσματα στη Γάμα Εθνική. Πυρσός Γρεβενών Πρέβεζα 2-1. Κεραυνός Θεσπρωτικού Κάστορας 0-2. Δόξα Κρανούλας Θεσπρωτός 1-3. Τηλικράτης Εθνικός Φιλιππιάδας 0-3 ανεφαγώνα. Δόξα Πενταλόφου Κοζάνη 0-2. Οδυσσέας Κορδελιού Οικονόμου Σαλιτσάνης 3-2. Καστοριά ΑΕΛ 0-2. Όλυμπος Κέρκυρας Καμπανιακός 0-0. Να δούμε τη βαθμολογία, Σάκη. Ναι, μετά από 11 λοιπόν παιχνίδια, η Λάρισα δείχνει να μην έχει αντίπαλο, θα λέγαμε. 30 βαθμούς λοιπόν η Λάρισα. Ακολουθεί η Τσαριτσάνη που έμεινε στους 25, η Καστοριά με 22, η Φιλιππιάδα στους 21, το Κορδελιό 20, η Κοζάνη μετά την νέα νίκη πήγε στους 19, ο Καμπανιακός ακολουθεί με το Θεσπρωτό από 18 βαθμούς. Στη συνέχεια έχουμε τον κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού πλέον, ο Πυρσός με 17, η Όλυμπος Κέρκυρας ακολουθεί με 14, η Δόξα Πενταλόφου στους 13, η Κρανούλα με τον Κάστορα που κέρδισε από 9, ο Κεραυνός Θεσπρωτικού στους 7, όπως και η Πρέβεζα και ο Τηλικράτης που αποχώρησε από το πρωτάθλημα. Να πούμε, πριν πούμε την επόμενη αγωνιστική που θα γίνει στις 5 πρώτου, να πούμε ότι την Κυριακή η Κοζάνη παίζει το κύπελλο με τη Λάρισα στις 5.30 ώρα στο ΔΑΚ Κοζάνης. Έτσι, υπό το φως των προβολέων. Και να πούμε και έτσι και δύο λόγια για την περασμένη αυτή αγωνιστική. Η Κοζάνη επανήλθε στις νίκες. Μάλλον όχι επανήλθε, έχει μια δεύτερη συνεχόμενη νίκη. Είχε προηγηθεί με τον Πυρσό. Τώρα με την έλευση του Βασίλη του Παπαδόπουλου έχουμε μια νέα νίκη. Κάπως ανέβηκε η Κοζάνη βαθμολογικά. Βέβαια, την κορυφή δεν νομίζω να την πλησιάσει σε καμιά περίπτωση. Το μείον 11 είναι σχεδόν απλησίαστο, θα λέγαμε. Ο κύριος Παπαδόπουλος παραδέχτηκε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, αλλά ωστόσο θα κάνει ό,τι μπορεί για το καλύτερο της ομάδας. Να περάσουμε λοιπόν στην επόμενη αγωνιστική. 5 πρώτου, Δόξα Πενταλόφου Πυρσός Γρεβένων, Πρέβεζα Κεραυνός Θεσπρωτικού, Κοζάνη Οδυσσέας Κορδελιού, Κάστορας Δόξα Κρανούλας, Οικονόμος Τσαριτσάνης Καστοριά, Θεσπρωτός Τηλικράτης Λευκάδας, δεν θα γίνει το παιχνίδι, ο Τηλικράτης αποχώρησε από το πρωτάθλημα, ΑΕΛ Όλυμπος Κέρκυρας και Εθνικός Φιλιππιάδας. Καμπανιακός. Αυτά ήταν με την Γάμα Εθνική. Ήθελες να προσθέσεις? Ήθελα να προσθέσω ναι, ότι παίζουμε το Κορδελιό, μια ομάδα που την κέρδισε η Κοζάνη για το κύπελο στις αρχές της χρονιάς. Κάπως τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο έγινε αυτό. Να περάσουμε στους καλεσμένους λοιπόν και να αρχίσω από τον μαέστρο, όπως είπαμε, του Εορδαϊκού. Ένας Εορδαϊκός που φέτος καλπάζει, όπως είπαμε στην αρχή. Κώστα, πόσο δύσκολος τελικά είναι ο πρωταθλητισμός?
Ο πρωταθλητισμός εξαρτάται από τους ποδοσφαιριστές που έχεις, από τη διοίκηση και από όλο γενικά το κλίμα της ομάδος. Κάθε προπονητής θα ήθελε να έχει ένα ρόστερ σαν το δικό μας, σαν του Ορδαϊκού. Στην αρχή τα παιδιά μέχρι να προσαρμοστούν είχαμε κάποιες δυσκολίες. Τώρα όσο περνάει ο καιρός και έχει περάσει αρκετός, τελείωσε ο πρώτος γύρος, τα παιδιά έχουν βρει τα πατήματά τους, μεγάλοι παίχτες, καλοί παίχτες, έμπειροι παίχτες, τιμή μου που τους έχω υπό την επίβλεψή μου και πιστεύω ότι η ομάδα χάρη στους πρωταγωνιστές αυτούς πάει πολύ καλά. Σεβασμός σε όλους τους αντιπάλους, δεν θέλουμε να πετάμε ψηλά, πατάμε κάτω στη γη και κάθε παιχνίδι το βλέπουμε ξεχωριστά και θα έχουμε πιστεύω το καλύτερο αποτέλεσμα. Εύχομαι με την πρώτη φορά που ερχόμαστε εδώ στην εκπομπή σας να πω ότι το νήμα να το κόψουμε πρώτοι. Αλλά πάντα με σεβασμό στον αντίπαλο και τα πόδια να πατάνε στη γη. Ποια ομάδα έτσι εισαγωγικά φοβάστε περισσότερο? Ίσως την ΑΕΚ επειδή απέχει μόλις 3 βαθμούς. Να φανταστώ. Γιατί οι άλλες ομάδες έμειναν αρκετά πίσω. Δεν νομίζω να έχουν καμία τύχη πλέον. Σίγουρα εμείς κοιτάμε πάντα τον εαυτό μας. Αν εμείς μπορέσουμε και πάρουμε τα παιχνίδια, δεν θα κοιτάμε τον αντίπαλο. Αλλά έχει και άλλες καλές ομάδες. Η ΑΕΚ είναι καλή ομάδα. Ο Φούφας είναι καλή ομάδα. Η Εράτηρα είναι καλή ομάδα. Η Αναγέννηση είναι καλή ομάδα. Έχουμε ανταγωνιστές αρκετούς. Και βέβαια ακολουθεί και ένα μπαράζ μετά. Αν υποθέσουμε ότι ο Ορδαϊκός θα κόψει, όπως είπατε, το νήμα, ίσως είναι ο Φιλότας, η Μεσοποταμία, οι πρώτες ομάδες όπως τώρα δείχνει η βαθμολογία και τα Γραβενά Εράτα. Ναι, σίγουρα πολλοί κόσμος λέει ότι θα πάμε στα μπαράζ. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα για να πάμε στα μπαράζ. Πρώτα να κοιτάξουμε πώς θα καταφέρουμε να τερματίσουμε πρώτοι και τα μπαράζ θα τα δούμε μετά από αυτό το σκηνικό. Πριν περάσουμε εδώ στα παιδιά, για να θυμίσουμε τους παλιούς και να μαθαίνουν οι καινούργοι. Πες μας, ποιος είναι ο Κώστας Τσαγκαλίδης, πού έπαιξες αρχικά ποδόσφαιρο? Μάλιστα. Ξεκίνησα από το χωριό μου γιατί είμαι από την Άρδασα Εορδέας. Μετά από εκεί έφυγα μεταγραφή στον Εορδαϊκό, 17 χρονών. Έπαιξα 5 χρόνια επαγγελματικά στον Εορδαϊκό. Από τον Εορδαϊκό μετά πήγα στο Λέχοβο. Από το Λέχοβο στη Φλόρινα, από τη Φλόρινα ήρθα στην ΑΕΠ Ντίον Κοζάνης, η οποία έμεινα 2 χρόνια και την δεύτερη χρονιά βγήκαμε στη ΓΑΜΑ Εθνική με τον σφορεμένο τον Ορέστη Κωνσταντινίδη, τον οποίο μας βοήθησε υπερβολικά σε θέματα δουλειά, σε θέματα χρηματικά, σε όλα. Μετά από την ΑΕΠ Ντίον, μόλις βγήκαμε στη ΓΑΜΑ, μεταπήδησα στον Ορδαϊκό πάλι Β' Εθνική. Μετά από εκεί πήγα στον Άρη Ποντοκόμης, από τον Άρη Ποντοκόμης στο Αμίτεο και σε πολλές άλλες ομάδες. Πού σταμάτησες την καριέρα? Πάλι στο χωριό μου. Στην Άρδασα. Ναι, Αλφα τοπικό. Η οποία φέτος Άρδασα είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουν. Έχουν έναν έμπειρο προπονητή, έμπειρους παίχτες. Εύχομαι το καλύτερο για το χωριό μου και πιστεύω ότι θα καταφέρουν να σωθεί η ομάδα. Να περάσουμε και στους πρωταγωνιστές. Εντός στο χόρτο τους πρωταγωνιστές, έτσι, γιατί στον πάγκο πρωταγωνιστής είναι άλλος. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τον Χρήστο του Σερσέμι. Καταρχήν, να μας πείτε, παιδιά, λίγα πράγματα για το ποιος είναι ο Χρήστος του Σερσέμις. Ναι, ναι. Εγώ ξεκίνησα από την Ακαδημία του Ηρακλή της του Ελμαϊδός και μετά πήγα στον Ερδαϊκό για 5 χρόνια. Μετά ένα χρόνο ήμουν στον Παόδη Κητηρίου Θεσσαλονίκη. Ξαναγύρισα εδώ στον Ομόνα στην Άρδασα 2 χρόνια και τώρα η πρώτη μου ξανά χρονιά στον Ερδαϊκό. Ναι, να μας πούμε πρώτα δύο λόγια. Ξεκίνησα από την Αναγέννηση του Ελμαϊδά την Ακαδημία. Έπαιξα μπάλα στον Ορδαϊκό 2 χρόνια. Έκανα μεταγραφή στην Άουσα για άλλα 2 χρόνια. Γύρισα στον Ορδαϊκό 1 χρόνο και ήρθα στην Κοζάνη. Από την Κοζάνη πήγα στην Πρόεδρο Κομινού Βέλγα Εθνική και από την Πρόεδρο Κομινού στον Μπερδίκα και τώρα στον Ορδαϊκό. Και να πάμε και στο Θοδωρή το Πακάτζι, που πριν ξεκινήσει η εκπομπή, είπαμε να σα ρωτήσω, παιδιά, λέω πού ξεκινήσει να κυρίε, θέλω μια. Μια εκπομπή για να μα πει, γιατί πραγματικά. Επιγραμματικά, Θοδωρή. Εντάξει. Το σημαντικό είναι ότι ξεκίνησα στο χωριό μου και εγώ στο Άγιο Χριστόφορο. Και με την ευκαιρία να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Κώστα τον Παναγιωτήδη, γιατί δεν το έχω πει τόσα χρόνια, δεν μου δόθηκε ευκαιρία. Μια και έχω γυρίσει και εγώ πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια να παίξω εδώ. Γιατί ήταν αυτό που με έβαλε στο ποδόσφαιρο, με ξεκίνησε την καριέρα μου και μου έδωσε όλα τα εφόδια για να. Σταθώ αγωνιστικά και επαγγελματικά. Πήγα στη Βέρεια, πολλά χρόνια, 6 χρόνια εκεί πέρα ξεκίνησα. Μετά σε Πανιόνιο, Νίκη Βόλου, Καλυθέα, Ολυμπιακό Βόλου, Καβάλα, Δράμα, Παναχαϊκή. Και Β' Εθνική τότε αυτές οι ομάδες. Ναι. Στη Βέρεια, στη Βέρεια πρέπει να ήσουν συμπαίκτες και με έναν άλλον από εδώ από την Κοζάνη, τον Μίμη τον Κουτσόνα. Ναι. Υπήρξαμε συμπαίκτες για 2 χρόνια μαζί. Εντάξει. Τώρα θα λες,
Εσύ παίζεις, αυτός είναι στους πάγκους. Πώς ήρθε η ώρα. Ξεκίνησε άλλη καριέρα, όπως όλες. Καλή παιδιά, έχει. Η γνώμη σας για το φετινό πρωτάθλημα. Ο Χρήστο. Ναι, το φετινό πρωτάθλημα είναι δυνατό. Νομίζω κάθε χρόνο που περνάει, το αεραστεχνικό γίνεται ακόμα πιο δυνατό, γιατί πολλοί παίκτες επιστρέφουν στις πόλεις που ζουν και είναι ακόμα πιο δυνατό. Φέτος φαίνεται να ξεχωρίζουν δύο ομάδες, εμείς και η ΑΕΚ. Έτσι φαίνεται. Εντάξει, εμείς είμαστε δυνατοί, έχουμε πολύ καλό κλίμα και πιστεύω και θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε οι πρώτοι που θα τερματίσουμε. Γιώργο, να μας πεις λίγο, επειδή ήσουν και πέρσι στην ομάδα, τι είναι αυτό που άλλαξε? Ο προπονητής ήταν ο ίδιος, ίσως κάποιοι παίχτες που ήρθαν, οι προσθήκες του Θοδωρή, του Χρήστου, αυτό είναι που βοήθησε την ομάδα, ή αποδυναμώθηκαν οι άλλες ομάδες όπως τα Καραγιάννια, ο Φούφας? Δεν βλέπουμε να κυνηγούν τόσο πολύ, ας πούμε, την άνοδο σε σχέση με πέρσι, βέβαια, πάντα έτσι. Σίγουρα θα δυναμωθήκαμε εμείς πιο πολύ, ας πούμε, με την έλευση αυτών των τριών έμπειρων ποδοσφαιριστών. Αλλά το βασικότερο είναι ότι η ομάδα μας από πέρσι, που δούλεψαμε σε επαγγελματικά, θα λέγα, πλαίσια, στάθηκε επάξια σε ένα περσινό δυνατό πρωτάθλημα επίσης. Για μένα προσωπικά πιστεύω ότι είναι, έπαιξε ρόλο ο κορμός. Έμεινε δηλαδή ο περσινός κορμός, δουλεμένοι παίχτες, πήραν παιχνίδια στα πόδια τους και η έλευση φυσικά των τριών αυτών έμπειρων ποδοσφαιριστών ακόμα πιο πολύ δυνάμωσε την ομάδα μας. Εντάξει, ο Ερδαϊκός πιστεύω ξέρει να παίρνει αυτό που θέλει μέσα στο γήπεδο. Έχει παίχτες που μπορούν να διαχειριστούν κάποια παιχνίδια και να πάρει αυτό που θέλει τη νίκη σε κάθε παιχνίδι. Θοδωρή, πολλές οι ομάδες που έπαιξες, μας τις ανέφερες. Υπάρχει κάποια στιγμή της ποδοσφαιρικής σου καριέρας που θα ήθελες να ξεχάσεις, αλλά και κάποια που δεν θες να φύγει από την μνήμη σου? Έμεινε χαραγμένη. Η ευχαρίστηση είναι η άνοδος από τον Βόλο που είχα μέσα από τη διαδικασία από τα Μπαράζ, που ήταν πραγματικά μια γιορτή. Ανεβήκαμε στη Β' από τη Γάμα, κάτω στον γήπεδο του Ατρομήτου, κατεβήκε πολλοί κόσμος στον Ολυμπιακό Βόλο. Και ένα γκολ που εγώ δεν συνηθίζω να βάζω γκολ. Είχα βάλει ένα συνδόξα δράμα σε ένα ψαλιδάκι που είναι ό,τι καλύτερο, δηλαδή σε ποδόσφαιρο τον γκολ. Η επιθετική πιστεύω πραγματικά το χαίρονται περισσότερο από εμάς. Έχουμε άλλη δουλειά. Ο Χρήστος το χάρηκε και αυτό τώρα με το που είπε και το ψαλιδάκι. Εντάξει, και ένα τραυματισμό που είχα στη ΒΕΑ μικρό, ένα χιαστό που με επηρέασε αρνητικά για ένα χρόνο την καριέρα. Καλά, οι τραυματισμοί μακριά από για όλο τον κόσμο. Κώστα, πόσο χρόνια είσαι στον Ιορδαϊκό? Στον Ιορδαϊκό είμαι 2 χρόνια. Πέρσι ξεκινήσαμε την ομάδα από το 0 και φέτος είναι η δεύτερη χρονιά. Έναν πρόεδρο καλό, κόσμος να έρθει να τον γνωρίσει από κοντά, γιατί έπεσε σε πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες. Ακόμα πληρώνει παλιά χρωστούμενα, ΙΚΑ, αυτά που μείναν. Η ομάδα έπρεπε να πέσει για να ξεκινήσει από το 0, την ξεκίνησε την ομάδα. Θέλει βοήθεια αυτός ο άνθρωπος, γιατί ό,τι χρειαζόμαστε, πρόεδρε, και 5 ευρώ να χρειαστούμε, πρόεδρε, και 2-3 άλλοι που είναι γύρω του. Αυτός ο άνθρωπος είναι άξιος να είναι στον Ιορδαϊκό. Ας έρθουν να το γνωρίσουν από κοντά, γιατί εγώ και σε κόντρες ήρθαμε μαζί και σε πολλά πράγματα διαφωνήσαμε, αλλά το καλό του Ιορδαϊκού πάντα μπροστά από όλα. Αυτό κοιτάμε. Σήμερα μπορεί να είμαι εγώ, αύριο να μην είμαι. Θα παρακαλέσω πάλι, όπως τα λέω συνέχεια, να έρθει ο κόσμος να βοηθήσει την ομάδα, τον πρόεδρο, γιατί θέλουμε τη βοήθεια του κόσμου. Θέλουμε ο Ιορδαϊκός να γίνει πάλι εκείνος ο Ιορδαϊκός ο οποίος ήταν. Τώρα σήμερα είμαστε εμείς. Αύριο να έρθουν κάποιοι άλλοι. Εμείς βάλαμε το λιθαράκι που έπρεπε να το βάλουμε. Να έρθουν κάποιοι άλλοι πιο ισχυροί, πιο καλοί, πιο αγωνιστικοί και να προσφέρουν και αυτοί αυτό που έχουμε προσφέρει και εμείς. Ένα λιθαράκι θα φτάσει ο Ιορδαϊκός εκεί που πρέπει να είναι. Τώρα είσαστε ευχαριστημένος με την προσέλευση του κόσμου. Βέβαια η ομάδα τώρα είναι και στο τοπικό. Αλλά παρόλα αυτά, από ό,τι είδα στο παιχνίδι τουλάχιστον με την αναγέννηση και σε κάποια άλλα παιχνίδια, λίγο πολύ εντάξει, έρχονται. Είναι και τοπικό όμως, ας μην ξεχνάτε. Σίγουρα από πέρυσι είμαστε πολύ καλύτερα. Έχουμε αρκετό κόσμο. Αλλά θέλουμε κόσμο να έρθει να βοηθήσει. Το τάλιρο, τα 5 ευρώ που δίνουν, να ξέρουν ότι πιάνουν τόπο. Δεν πάνε όπου να είναι τα λεφτά. Και τα παιδιά, όπως ξέρετε, έχουν τα έξοδά τους, τις βενζίνες τους. Οι απαιτήσεις του Ιορδαϊκού είναι επαγγελματικές. Οι απολαβές των παιδιών είναι μηδαμινές. Και θέλουμε τη βοήθεια του κόσμου. Αυτό μόνο έχω να πω. Χθες πήρατε ένα άλλο διπλό, στο Βόλιο 1-4. Λίγα πράγματα για το παιχνίδι, θα μας έλεγες, Χρήστο? Να σας πω, ναι. Εντάξει, ξέραμε ότι θα παίξουμε μια καλή ομάδα, δουλεμένη ομάδα. Εμάς, στόχος σε κάθε μάτς είναι να κερδίσουμε.
Θέλουμε από την αρχή να μπούμε στο παιχνίδι και να είμαστε κυρίαρχοι εμείς, να καθορίσουμε τον αγώνα με τον ρυθμό μας. Και στα πιο πολλά παιχνίδια, αν όχι σε όλα, το έχουμε καταφέρει. Είχαμε μια τυχαία. Φάγαμε ένα γκολ. Αλλά εντάξει, ευτυχώς το διαχειριστήκαμε καλά και το γυρίσαμε. Δεν ξέρω αν θέλει να κάνουμε μια παρένθεση να μας πει ο Γιώργος για την Κοζάνη και κάποια πράγματα, αφού πέρασε και από εδώ. Να μας πει δύο λόγια για αυτήν την ομάδα που είναι μεν στην Γάμα Εθνική, αλλά είναι κάπως στη μέση, δεν πρωταγωνιστεί. Θα έκρισε τουλάχιστον κάτι παραπάνω. Εσύ έπαιξες στη Γάμα Εθνική. Εγώ πιστεύω ότι η Κοζάνη για μένα προσωπικά δεν πρέπει να είναι στο πρωτάθλημα της Γάμα Εθνικής. Είναι μια μεγάλη πόλη. Αυτοί οι άνθρωποι που την πλαισιώνουν πρέπει δηλαδή να κοιτάξουν το καλό της ομάδας, να βάλουν τους εγωισμούς και τα άλλα που δεν συμβιβάζουν με το ποδόσφαιρο, να τα αφήσουν στην άκρη και να κοιτάξουν το καλό της πόλης, όπως είπε ο προπονητής μου και εμείς το ίδιο κοιτάμε για την ομάδα του Ρωταϊκού. Είναι μια ομάδα, είναι προσωπική όλο τον ομό, ας πούμε, την πόλη της Κοζάνης και πρέπει να είναι πάνω σε πιο ψηλές κατηγορίες. Από εκεί πέρα, όλοι ας αναλογιστούν και να. Να περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τα παιδιά σε λίγο. Μάτια στα σπορ, δεύτερο μέρος. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση με τους ανθρώπους του Ιορδαϊκού. Να δούμε όμως τα αποτελέσματα της ΕΠΣ Κοζάνης σε Α και Γ κατηγορία. Περνάμε στην πρώτη κατηγορία. Πρωταθλητής χειμώνα ο Ιορδαϊκός, πέρασε αέρας και από το Βόλιο. Από το πρώτο ημίχρονο καθάρισε η ΑΕΚ στη Μαυροπηγή. Έμφραγμα στις καθυστερήσεις για το Φούφα που φωνάζει για τη διαιτησία. Στο τέλος κέρασε για πράκια η Ελλήνια 2-2. Λευκή ισοπαλία τα Καραγιάννια, επιστροφή στις νίκες για το Βελβεντό, λύγησε την αντίσταση της Άρδασας, η αναγέννηση δίκαια νίκη επί του δυνατού Περδίκα, έχασαν και οι δύο, κέρδισε το ποδόσφαιρο στο Μακεδονικό Σεράτηρα 2-2, νίκη μετά από καιρό για την Ελάτη. Να τα δούμε τα αποτελέσματα. Βελβεντό Μέγας Αλέξανδρος Άρδασας 2-1, το 1-0 Ελευθεριάδης με πέναλτι 1-1 Τσεμπερλίδης 2-1 Τρίχας. Άρης Μαυροπηγής, ΑΕ Κοζάνης 2-5, 4 γκόλ ο Σακαλής, το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο. Και το πέμπτο, το τέταρτο, το Τσαρσιταλίδης. Το 1-5 ο Χαρίτων, το 2-5 ο Κεϊσόγλου. Αναγέννηση Πρωίμεδας Περδίκα 1-0 ο Παρλάνης. Ακαδημία Ποδοσφαίρου Βοή ο Ιορδαϊκός 1-4. Το 1-0 ο Χάλος, 1-1 Μαυρομπατίδης. 1-2 Ακρίτας Ακριτίδης. 1-3 και 1-4 ο καλεσμένος μας ο Χρήστος Ζεσέμης. Μακεδονικός Κοζάνης αναγέννηση Εράτερας 2-2, 0-1 Τσίτσαρης, 1-1 Ματούλας, 2-1 Αντωνόπουλος, 2-2 Καραμίκα. ΑΕΠ Καραγιαννίων Τιτάν Σερβίων 0-0, Ελλήνια Μακεδονικός Φούφα 2-2, το 0-1 και το 0-2 το Πάλις, 1-2 Τσικόπουλος, 2-2 για Πράκας. Ένατος Ελάτης Απόλλωνα Κρινής 2-1, Σαλονικίδης το 0-1, 1-1 Μπέσας, 2-1 Μπισιρίτσας. Να δούμε και τη βαθμολογία. Πολλά γκολ είχαμε πάντως, Γιώργο, να ξεράσουμε το παιχνίδι της ΑΕΠ με τα Σέρβια. Λοιπόν, ο Ιορδαϊκός οδηγεί την κούρσα με 41 βαθμούς. Ακολουθεί η ΑΕΚ Κοζάνης στους 3 βαθμούς πίσω, 38. Απόλλωνα Κρινής αρκετά μακριά, 27. Αναγέννηση Πτολεμαίδας, 24. Μακεδονικός Φούφας, 24. Εράτηρα, 23, όπως και η Ακαδημία Βοΐου. Η ΑΕΠ Καραγιαννίων με το βαθμό πήγε στους 22. Ο Περδίκας στους 20. Μακεδονικός Κοζάνης επίσης 20. Ελλήνια 18. Βελβεντό 15. Άρδασα, η ομάδα εδώ του. Η πρώην ομάδα του κ. Τσαγκαρίδη 13 και οι τρεις ομάδες που μέχρι στιγμής υποβιβάζονται είναι η Ελάτη, ο Τιτάν Σερβίων με 10 και 5 βαθμούς η Μαυροπηγή. Να περάσουμε στην επόμενη αγωνιστική. Βελβεντό Έλατος Ελάτης, Απόλλωνα Κρινής Άρης Μαυροπηγής, Μέγας Αλέξανδρος Άρδασας Αναγέννηση Πτολεμαίδας, ΑΕΚ Κοζάνης Ακαδημία Ποδοσφαίρου Βοΐου, Περδίκα Μακεδονικός Κοζάνης, Ιορδαϊκός ΑΕΠ Καραγιαννίων, Αναγέννηση Εράτερας Ελλήνια, Μακεδονικός Φούφα Τιτάν Σερβίων. Να περάσουμε στο πρώτο βίντεο, Ελλήνια Μακεδονικός Φούφα, να δούμε εδώ με τους καλεσμένους μας το παιχνίδι. Ο Φούφας που προηγήθηκε 0-2 με 2 γκολ του Τοπάλι, το 0-1 εδώ με τον Χρήστο του Τοπάλι, ένα ωραίο δυνατό σουτ, 0-1. Φαινόταν ότι πατούσε καλύτερα
στο γήπεδο. Σίγουρα τα παιδιά θα έχουν και μια καλύτερη εικόνα από το Φούφα. Λίγο πολύ θα τη βλέπουν την ομάδα, μια σκηνή από την Εορδαία. Έχασε και κάποιες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, όπως εδώ με τον Περιχανά που πλάσαρε από κοντά out. Τους είχε λείψει εδώ πάλι με την κόκκινη. Ναι. Πάλι και στο παιχνίδι ότι τους βοήθησε, τον περιμένουν πολύ. Εδώ είχε ένα δοκάρι με τον Γοντοδήμο η Ελλήνια και εδώ πάλι με τον Ντοπάλι κάνει το 0-2 και φαινόταν ότι καθάριζε το παιχνίδι. Μέχρι το 72 εκεί η χρυσή αλλαγή του κότς της Ελλήνιας, ο Γιαπράκας. Εδώ βλέπουμε σε επανάληψη το 2-2 του Ντοπάλι, το 0-2 του Ντοπάλι. Όπως είπαμε, έριξε στον αγώνα τον άρρωστο όλη την εβδομάδα για πράκα ο κ. Κοτσόνας, βάζονταν στον σαν δεύτερο center for δίπλα στον Τσικόπουλο. Ο έμπειρος αμυντικός ανταποκρίθηκε πλήρως στην αποστολή του και δικαίωσε τον πρωτοβουλή του, αφού αυτός ήταν που έδωσε την παλιά στο πρώτο γκολ, αλλά και αυτός που σημείωσε το γκολ της ισοφάρισης. Εδώ είναι το 1-2, στο με γκολ του Τσικόπουλου ο Φούφας πολλά παράπονα. Από τη διοικησία υποστηρίζει ότι ο Τσικόπουλος χρησιμοποίησε το χέρι του και σημείωσε τον γκολ. Και το 2-2 με γκολ του Γιαπράκα στο 95. Όπως είπαμε, πολλές διαμαρτυρίες. Καζάνι που βράζει είναι ο Φούφας, μιλάει για μεγάλη σφαγή, μεγάλη κλοπή. Εδώ βλέπουμε το δεύτερο γκολ του Γιαπράκα. Ένα συχνό φαινόμενο βέβαια να διαμαρτύρονται οι ομάδες. Αν θέλουν να πούν κάτι τα παιδιά και τους διαιτητές, αν αυτοί είναι ευχαριστημένοι, αν όχι. Εντάξει, οι διαιτητές έχουν και αυτοί ένα δύσκολο έργο. Είναι καλοί, αρκετοί καλοί. Υπάρχουν και κάποιοι εντάξει, που δεν είναι τόσο καλοί, αλλά σε ένα καλό επίπεδο βρίσκονται. Αυτό είπαμε. Πρέπει να κάνουμε υπομονή γιατί αυτούς τους διαιτητές έχουμε. Αυτό λέμε τρεις φορές. Αυτούς τους διαιτητές έχουμε να κάνουμε κάτι συνεργό. Πρέπει να, το είχε πει και ο κύριος Τσιμητρίδης, το είπαμε και άλλες φορές από την εκπομπή. Χάθηκαν αρκετοί διαιτητές, έφυγαν είτε έφυγαν και σταμάτησαν. Παιδιά που σφυρίζουν είναι με 2 χρόνια σχολής. Εντάξει, είπαμε χαμηλά την μπάλα και χαμηλά την μπάλα για να μπορέσουμε να βγάλει το πρωτάθλημα. Σίγουρα δεν κάνουν κάτι εσκεμμένο. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Και να προχωρήσουμε κι εμείς με αυτούς, να τους βοηθήσουμε και αυτούς όπως βοηθάνε και αυτοί εμάς. Σίγουρα δεν κάνουν κάτι εσκεμμένο. Πάντως είμαι 100% σίγουρος. Να περάσουμε στο δεύτερο βίντεο. ΑΕΠ Καραγιανίων Τιτάν Σερβίων 0-0. Να ευχαριστήσουμε και τον Ραφαήλ Παπαδημητρίου για τα πλάνα. Εδώ το πέναλτι που χάνει ο Μητικάνος στο 9. Πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος. Κακώς βλέποντας έλεγε στο διάλειμμα. Ναι, γιατί και θυμάμαι τα τελευταία χρόνια ποτέ δεν κατάφερε η ΑΕΠ Καραγιανίων να κερδίσει τον Τιτάνα. Έχει νομίζω 3-4 χρόνια. Είτε ισοπαλίες είτε χάνει μέσα στην έδρα. Στο ξερολίμι. Πίεσε για να βάλει κάποιο γκολ η ΑΕΠ. Έχασε ευκαιρίες με τον Μητικάνο, με τον Θεοδωρίδη, με τον Μελισσινό. Δεν τα κατάφερε, 0-0. Την ΑΕΠ Καραγκυρίου την αντιμετωπίζετε εσείς με την επανέναρξη του πρωταθλήματος, Θεοδωρή. Ναι, η επόμενη αγωνιστική είναι με την ΑΕΠ. Πρώτο μάτς, αν δεν κάνω λάθος, ήταν ισόπαλο. Ναι, ναι. Και θα ακολουθήσει και διακοπή και θα πρέπει να στρέψετε την προσοχή σας ιδιαίτερα, φαντάζομαι, έτσι, Θεοδωρή. Σίγουρα. Ξεκίνησε με έντρους παίχτες η ΑΕΠ Καραγιανίων, αλλά όχι σε μεγάλο αριθμό. Αυτό λένε πολλοί προπονητές που την έχουν αντιμετωπίσει. Σίγουρα είναι μια έμπειρη ομάδα η ΑΕΠ Καραγιανίων. Δεν μπορεί να την υποτιμήσει καμία ομάδα από το Α τοπικό. Έχει γρήγορους παίχτες, καλούς παίχτες, έμπειρους παίχτες. Και οι μικροί που έχει έχουν ένα επίπεδο ποδοσφαιρικό πολύ καλό. Εμένα μου αρέσει αρκετά η ΑΕΠ Καραγιανίων. Πιστεύω με τους μικρούς που έχει, αν δουλευτεί, θα είναι πολύ καλή και στο μέλλον. Μιλούσαμε και λέγαμε για ότι καλοί έμπειροι παίχτες δίνουν ένα κλικ στην ομάδα, αλλά τη διαφορά την κάνουν οι μικροί. Να έχεις καλούς παίχτες, δηλαδή πρέπει από τις άλλες ομάδες να έχεις καλούς μικρούς. Γιώργο. Εγώ πιστεύω ότι επειδή ήμουν και πέρσι στον Εβραϊκό, τη δική μας η μικρή, το επαναλαμβάνω, επειδή έχουν και παιχνίδια στα πόδια τους, φέτος δηλαδή κάνουν μεγάλη διαφορά. Σαν να μην είναι μικρή, ας πούμε, πώς να το πω έτσι, χαριτολογώντας, είναι πολύ πιο έμπειρη, πιο έτοιμη. Έτσι, άμα έχεις παιχνίδια στα πόδια, γιατί ναι. Και μας βοηθάνε και εμάς, δηλαδή πρέπει να έχεις και καλούς μικρούς, δηλαδή, σε αυτό το πρωτάθλημα που
Γιατί θυμάμαι πέρσι τον κότς που είχαμε μια συζήτηση, είπε ήταν πειραματικό το στάδιο του Ιορδαϊκού, θα προσπαθήσουμε να χτίσουμε ομάδα με μικρούς, να μπορέσουμε να δουλέψουμε με μικρούς. Να και βγαίνουν φέτος. Εμείς πέρσι χρειαστήκαμε, έπρεπε να παίξουμε και με 9 μικρούς. Πάντως, μια και μιλάμε για μικρούς, να ρωτήσω λίγο τον κύριο Τσακαλίδη. Ήθελα, επειδή μας είπε ότι έχει και τα δύο γιους του μέσα στην ομάδα, πώς είναι ένας προπονητής να έχει τα παιδιά του μέσα στην ομάδα, να είναι και στο σπίτι ο μπαμπάς, να είναι όμως και στην ομάδα ο προπονητής? Είναι δύσκολο? Καλά μου τα λες. Στο γήπεδο δεν υπάρχει παιδί, ανιψιός, δεν υπάρχει τίποτα. Έχω και πολλούς ανιψιούς στην ομάδα, το ξέρεις. Με το που μπαίνω στο γήπεδο, είμαι ο προπονητής και είναι οι παίχτες. Δεν πάνε καλά, θα μείνουν έξω. Πάνε καλά, πιστεύω ότι παίζουν τα παιδιά με την αξία τους. Έχω ένα καλό εγώ ότι είμαι πολύ πειθαρχημένος στο να αξιολογήσω τους ποδοσφαιριστές μου. Αυτό το έχουμε διαπιστώσει και μέσα στα ποδητήρια. Δεν υπάρχει αδικία, πιστεύω, από το δικό μου μέρος και όπως πιστεύω και από τους μεγάλους ποδοσφαιριστές. Αν υπάρξει κάποια αδικία, σίγουρα κάποιος θα κάνει τα παράπονά του και αυτά. Όποιος παίζει φέτος, ειδικά στον Ορδαϊκό, παίζει με την αξία του. Εσύ το δηλώνω. Να πεις ότι να βάλω μέσα το μικρό το δικό μου ή θα μου πούνε ότι να. Βεβαίως, βεβαίως. Στην αρχή της περίοδου δίστασα και μετά από αρκετά λόγια, γιατί δεν είμαι εγωιστής, ακούω γνώμες αρκετές. Άλλο να έχεις 4-5 γνώμες και άλλο να έχεις μόνο τη δικιά σου και τον εγωισμό σου. Ακούω 4-5 γνώμες, έπρεπε ο μικρός, για το μικρό μιλάμε, να μπει στην ομάδα, μπήκε στην ομάδα και πιστεύω ότι παίζει με την αξία του. Κατά τα ψέματα είναι δύσκολο να είσαι προπονητής και πρέπει να κρατήσει ισορροπίες. Κρατάει ο Κώστας Τσακαλίδης και εδώ φαίνεται και το ωραίο κλίμα που σου μιλούσαν και οι ποδοσφαιριστές αλλά και ο Κώστας για την ομάδα που υπάρχει. Στο καλό κλίμα στην ομάδα που υπάρχει. Να περάσουμε σε ένα άλλο βίντεο. Μακεδονικός Κοζάνης αναγέννηση Ράτερας 2-2. Μοιράστηκαν γκολ και βαθμούς. Και εντυπώσεις ο Μακεδονικός με την Εράτρα σε ένα παιχνίδι που βάσει τη συνολική του εικόνα, όποια ομάδα κέρδιζε θα ήταν μάλλον άδικο για την άλλη. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο ομάδες παρέμειναν για έκτη αγωνιστική αίτητες. Μακεδονικός και Εράτρα, στο τελευταίο παιχνίδι του πρώτου γύρου, αλλά και για το 2013 προσπάθησαν και κατάφεραν να παίξουν καλό ποδόσφαιρο που αποζημίωσε τους φιλάθλους. Το τελικό 2-2 αφήνει και τις δύο ομάδες μια γλυκόπικρη γεύση. Μπορούσαν να πάρουν κάτι καλύτερο, μπορούσαν να τα είχαν χάσει όλα. Οι φιλοξενούμενοι κυλοκυλοφορούσαν καλύτερα την μπάλα, με τους γηπεδούχους να δίνουν χώρο και να φεύγουν επικίνδυνα στις αντιπιθέσεις. Ίδια εικόνα και στο δεύτερο ημίχρονο, με την Εράτρα να κρατάει περισσότερο ώρα την μπάλα στα πόδια, αλλά με το Μακεδονικό στο πρώτο 20 λεπτό να χάνει στις αντιπιθέσεις κλασικές ευκαιρίες. Αυτό που δεν κατάφεραν οι παίκτες του Παπακώστα, τα κατάφεραν οι φιλοξενούμενοι, ισοπαρίζοντας το μάτς και στα τελευταία λεπτά μάλιστα θα μπορούσαν να κλέψουν την νίκη αν ο Χόρχε και ο Λαζαρίδης ήταν πιο εύστοχοι. Να δούμε τα γκολ. Στο 21 ο Κίλης με βαθιά παλιά βρήκε τον Τζίτσαρη που με ωραίο διαγώνιο σου έκανε το 0-1. Στο 30 λάθος της άμυνας της Ράτερας ο Ματούλας στρώνει στον Μπέμπι αυτός με πλασέ 1-1. Και στο 42 κόρνερ με τον Μπέμπι ο Αντωνόπουλος με κεφαλιά. Θα γυρίσει το παιχνίδι για την ομάδα του, θα κάνει το 2-1. Το 2-2 θα το σημειώσει ο Καραμίκα, η χρυσή αλλαγή του... του προπονητή του κ. Βικέρ. Λίγα λόγια για την Εράτρα. Πώς την αντιμετώπισε στο πρώτο γύρο, Κώστα? Βεβαίως, η Εράτρα έχει ένα πολύ καλό σύνολο. Προσπαθεί, όπως είπαμε και σε άλλες εκπομπές, να παίξει καλό ποδόσφαιρο, ανοιχτό ποδόσφαιρο, δεν έρχεται να κλειστεί μέσα. Ο Βικιάρης είναι ένας αξιόλογος προπονητής. Τον αγαπάνε πολύ οι ποδοσφαιριστές του. Είναι ο χαρακτήρας του τέτοιος που τον παρομοιάζω λίγο με μένα. Ήσασταν και συμπαίκτες, νομίζω. Βεβαίως, τον Ορδαϊκό. Ήμασταν 4 χρόνια με τον Βασίλη μαζί. Τον αγαπάνε πολύ οι παίχτες του. Έχει ένα καλό σύνολο, έμπειρους παίχτες και καλούς μικρούς. Είναι η Ράτηρα υπολογίσιμη ομάδα. Πετούσε πραγματικά ατάκες στο γήπεδο που έκανε τον Ιγκερκίνο να... Βέβαια. Θοδωρή, ο Μακεδονικός είναι μια ομάδα με ακαδημίες και με, γενικά με μια με οργάνωση. Γενικά πιστεύεις, εσύ επειδή έχεις γυρίσει σε πολλές ομάδες, υπάρχει μια γενικότερη οργάνωση στις ομάδες μας? Πιστεύω ότι... Εντάξει, δεν είμαστε όπως θα έπρεπε να είμαστε. Δεν ξέρω πού οφείλεται αυτό, γιατί πιστεύω ότι τόσα χρόνια ο Ορδαϊκός εκεί έπρεπε να εστιάσει την προσοχή. Όταν ήταν στη Γάμα και διεκδικούσε, έπρεπε να δώσει βάση. Και όχι τώρα που είναι στο τοπικό να ψάχνει να βρει παιδιά για να τα κάνει μέσα από τον πρωταθλητισμό να ψηθούν. Πιστεύω όμως ότι είναι το επόμενο βήμα, γιατί οι σκέψεις που έχουμε με τον προπονητή και με τον πρόεδρο το έχουν πάρα πολύ στο μυαλό. Δηλαδή,
το επόμενο βήμα, αν θα βγει η ομάδα πρώτα ο Θεός, είναι να οργανωθούμε σε αυτό το κομμάτι. Είναι πολύ σημαντικό βέβαια, γιατί όλες οι ομάδες και της Αθήνας και της επαρχίας λίγο σε πολύ αυτό, έχουν. Σε αυτό και τώρα ενώψει και εκλογών λιγάκι, γιατί πολλά ακούμε και τέτοια, πιστεύω ότι και η Δημοτική Αρχή θα πρέπει να βοηθήσει τουλάχιστον τον Ορδαϊκό, γιατί εγώ στην πόλη του Τρομέρα ζω. Πάνω σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή να βοηθήσει στο γήπεδο, στα παθητικά, εκεί πέρα λιγάκι είναι ένα κομμάτι που υστερούμε. Χρήστο, εσένα φέτος πήγες στον Ορδαϊκό. Τι σε έκανε και πήγες στην ομάδα, τι σε κέρδισε στην ομάδα του Ορδαϊκού και... Τι με κέρδισε? Ήξερα ότι έχει μια καλή δουλεμένη ομάδα. Και εντάξει, είμαστε λίγο παρέα εμείς με τα παιδιά. Με τον Γιώργο τον Μαυροματίδη που σήμερα μας λείπει. Είναι και ο πρώτος σκόρερ της ομάδας. Είναι ο πρώτος σκόρερ, ναι. Έχει 23 γκολ σε 15 αγώνες. Εντάξει, είναι άθλος. Ο άνθρωπος μας βοηθάει πάρα πολύ. Και γενικά με τα παιδιά ήξερα και τον Γιώργο, ήξερα και άλλους παίκτες από τον Ορδαϊκό και ήξερα ότι θα έχουμε ένα καλό κλίμα. Πρώτα απ' όλα αυτό μετράει. Να έχουμε ένα καλό κλίμα στην ομάδα. Να ευχαριστιόμαστε το ποδόσφαιρο. Και γι' αυτό ακριβώς. Επειδή ήξερα ότι θα έχουμε ένα καλό κλίμα. Και εντάξει, ο Ορδαϊκός είναι η ομάδα της πόλης. Πρέπει να βοηθήσουμε όλη την ομάδα της πόλης. Γιατί πρέπει να βγει η κατηγορία. Δεν της αξίζει αυτό που περνάει στην αριστεχνική. Από την εξέδρα επηρεάζεστε καθόλου, Γιώργο? Αν φωνάζουν, αν σας χειροκροτούν, αν σας βρίζουν ενδεχομένως? Σίγουρα, εντάξει, κάπως. Γιατί θέλει λίγο να είναι αυτή η βαβούρα της έδρας. Το χρειαζόμαστε. Το θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας. Η ομάδα κάνει πρωταθλητισμό. Θέλουμε να έρχεται ο κόσμος στο γήπεδο για να μας δίνει και την όθηση, ας πούμε, που θέλει ένας προσφεστής για να είναι ο δεκάτος παίκτης. Φέτος βοηθάει ο κόσμος, έρχεται κοντά? Φέτος, ναι. Αρκετά, ναι. Έρχεται. Τον θέλουμε ακόμα πιο κοντά μας στο γήπεδο. Θέλουμε λίγο παραπάνω. Ναι. Παραπάνω, ναι. Τους θέλουμε κοντά μας γιατί και αυτοί έχουν αρχίσει να έρχονται στο γήπεδο. Θέλουν να δουν ωραία μπάλα και πιστεύω ότι παίζουμε καλή μπάλα φέτος. Πάντως είναι κρίμα, Κώστα, με Ορδαϊκός και βλέπουμε, ακούμε τώρα, μιλάμε για Ορδαϊκό και Κοζάνη και ξέρουμε τι τα παλιότερα χρόνια, ποια ήταν η παρουσία και της Κοζάνης αλλά και του Ορδαϊκού σε υψηλότερες κατηγορίες. Είναι κρίμα να μην έχουμε αυτές οι ομάδες τουλάχιστον να μην παίζουν τουλάχιστον β' κατηγορία. Σίγουρα, σίγουρα. Ο νομός Κοζάνης πρέπει σίγουρα να έχει μια ομάδα β' εθνική τουλάχιστον και η άλλη να είναι γάμα και να παίζει και για β'. Τι νομίζεις ότι έφερε αυτή τη φτώχεια, θα μπορώ να πω, ποδοσφαιρικά? Εγώ δεν θα πω ότι έφερε την κατάντια των ομάδων στις μικρές κατηγορίες η κρίση. Θα πω ότι μας λείπουν οι καλοί παράγοντες. Εκεί θα εστιάσω και θα πω ότι λείπουν οι καλοί παράγοντες. Λείπουν οι παράγοντες οι οποίοι τρέχαν πίσω από την ομάδα. Εγώ θυμάμαι στα χρόνια μας τελείωνε της Κυριακής το παιχνίδι και τη Δευτέρα ξεκινούσαμε για το άλλο, το επόμενο παιχνίδι. Είχαμε παράγοντες στο γήπεδο πολλούς. Το σωματείο είχε έναν πρόεδρο και από εκεί και πέρα οι παράγοντες γύρω προσκόμιζαν και χρήματα και τα πάντα, τα πάντα. Ό,τι πρόβλημα υπήρχε λυνόταν. Τώρα είναι, εμείς παράδειγμα φέτος έχουμε τον πρόεδρό μας και άλλα τρία άτομα φιλότιμα που τρέχουν πίσω από την ομάδα. Θέλουμε τον κόσμο κοντά μας, τέλος. Θέλουμε παράγοντες, θέλουμε του οποιοδήποτε τη βοήθεια. Την τόση βοήθεια θα φέρει αποτέλεσμα στην ομάδα φέτος του Ορδαϊκού. Και ταλέντα δεν βγαίνουν πολλά σε σχέση με τα παλαιότερα χρόνια. Κι όμως έχει τόσες πολλές ακαδημίες που... Παρ' όλα αυτά δεν βλέπουμε ποδοσφαιριστές. Ναι. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, είναι ο Τζιμόπουλος, παίζει στα Γιάννενα, είναι ο Κοντογολίδης, στη Μαναχαϊκή, δεν θυμάμαι τώρα που παίζει. Καπετάνι. Καπετάνι, όπως λέει ο Θεοδόρος. Είναι εκεί πιστεύω ότι θα παίξει το χρηματικό, γιατί εγώ όταν είχα μια ομάδα 96-97 στον Ατρόμητο, τρία παιδάκια μου φύγανε στην Ακαδημία του ΠΑΟΚ και προσφέρθηκαν να πάρουν και άλλους, αλλά το οικονομικό του γονέα δεν το επέτρεψε αυτό. Ίσως αν πάνε σε κάποιες άλλες ακαδημίες πιο οργανωμένες αυτά, εκεί το ταλέντο να δείξει πιο καλά το ποδοσφαιρικό του επίπεδο. Να περάσουμε να δούμε την τρίτη κατηγορία, να δούμε τα αποτελέσματα. Νίκη και πρώτη άνω κόμη για το 2013. Πήρε τον ντέρμπι ο Ενικός, μεγάλη νίκη επί της Λευκόβρησης. Έβγαλαν εξάσφαιρο και περιβολούσαν τα Πετρανά. Καθάρισαν από το πρώτο ημίχρονο οι Ελπίδες. Αν και λαβωμένο πήρε το τρίποντο το Μικρόβαλτο, πήρε το διπλό το Τσοτήλι και ανεβαίνει. Να δούμε συνοπτικά τα αποτελέσματα. Άρης Καλονερίου δράση Τσοτήλιου 2-4. Έας Μικροβάλτο και Σαριά 5-1. Άνω κόμη Ηρακλής Τολεμαϊδας 4-2. Κεραυνός Πετρανών Πύργη 6-1. Δόξα Λευκόβρησης Ιωνικός Βαθυλάκου 0-1. Πρόοδος Μεταξά Καριδίτσα 1-1. Ελπίδες ΑΕ Κοζάνης ΑΟ Κρόκου 3-0. Η βαθμολογία, Σάκη.
Η Άνω Κόμη είναι στην πρώτη θέση, είναι 32 βαθμούς. Ο Ιωνικός Παθελάκου ένα βαθμό πίσω, 31. Η Λευκόβρηση με ένα παιχνίδι λιγότερο στους 24. Το Μικρόβαλτο 22. Η Ελπίδες ΑΕΚ 21. Τα Πετρανά στους 20. Ο Ηρακλής Τολεμαΐδας 15 μαζί με την Δόξα Βερμίου Πύργων. Όπως και ο Αόκροκου 15 αλλά και ο Μεταξάς. Ακολουθούν το Τσοτήλι με 14. Η Καρδίτσα στους 13. Το Καλονέρι στους 3 βαθμούς. Και τελευταία η Κεζαριά χωρίς βαθμό. Επόμενη αγωνιστική, Πύργη Ηρακλής Τολεμαΐδας, Δράση Τσοτηλίου Κεραυνός Πετρανών, Ιωνικός Βαθυλάκου Άνω Κόμη, Καρυδίτσα Άρης Καλονιερίου, Κρόκος Δόξα Λευκόβρησης, Κεσαριά Κήπου Σπάρτου Πρόδος Μεταξά και Ελπίδες ΑΕΚ ΕΑΣ Μικροβάλτου. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα σε Α και Τρίτη κατηγορία. Αυτοί εδώ ήταν οι καλεσμένοι μας, οι πρωταθλητές χειμώνα. Ο προπονητής Κώστας Τσαγκαλίδης, Χρήστος Ερσέμης, Γιώργος Σιμεωνίδης, Θοδωρής Πακάλτσης. Μεγάλη τιμή που σας είχαμε τη διάση στην εκπομπή μας. Εγώ να σας ευχηθώ καλές γιορτές, υγεία σας στους ποδοσφαιριστές, γιατί αυτό προέχει. Και οι στόχοι σας, κότς, όποιοι και να είναι, να μην κρυβόμαστε πίσω από τα ευχαριστούμε πολύ. Ο πρωταθλητισμός. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Να είστε καλά, παιδιά. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε πάλι στο τρίτο. Τρίτο μέρος της εκπομπής, αλλάζουμε γήπεδο και από το χόρτο πάμε σε παρκέ, σε πιο cool καταστάσεις. Μαζί μας οι Διόσκοροι είναι ο Καραγιαννάκης ο Λουκάς και ο Βλαχόπουλος ο Δημήτρης. Καλησπέρα παιδιά. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε για την ανταπόκριση στο κάλεσμά μας. Και εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Συνιδρυτές στους Διόσκορους, πόσα χρόνια? Η ομάδα ιδρύθηκε το 2004. Άρα το καλοκαίρι φέτος κλείνουμε 10 χρόνια. Ουσιαστικά η αγάπη μας για αυτό το άθλημα μας οδήγησε στη δημιουργία αυτής της ομάδας και θελήσαμε μέσα από τη δημιουργία της ομάδας να περάσουμε και λίγο διαφορετική φιλοσοφία ενδεχομένως. Στόχος μας πάντως μέσα από την ομάδα είναι να βγουν παίχτες καλοί, παράγοντες, φίλαθλοι που αγαπούν τον μπάσκετ και γιατί όχι και διαιτητές ενδεχομένως. Και το όνομα λίγο, Δημήτρη, πώς προέκυψε, το Διόσκορο είναι λίγο κάπως παράξενο για την πόλη μας τουλάχιστον, το Διόσκορο. Βασικά, νονός ήταν ο Μάρκος ο Τσιρέκας, μια μέρα που το συζητούσαμε εκεί πέρα όλοι μαζί. Το όνομα βγήκε για να συμβολήσει τη φιλία μας με τον Λουκά. Και το βρήκε ο Μάρκος, μας το πρότεινε ανάμεσα σε πολλά άλλα ονόματα και μόλις το ακούσαμε κατευθείαν λέμε αυτό είναι. Διόσκορο. Και τελείωσε. Πολύ σημαντικό αυτό για τη φιλία. Για τη φιλία βγάλανε την ομάδα Διόσκορο, είναι πραγματικά. Δύσκολη κυρία για πρίγκιπες. Υπάρχουν σίγουρα προβλήματα οικονομικά. Και τι κάνει η διοίκηση για να τα φέρει πέρα. Πολλή δουλειά, οργάνωση, τρέξιμο. Σε διοικητικό επίπεδο είμαστε αρκετά οργανωμένοι. Παρ' όλα αυτά όμως η κυρία είναι όντως πολύ δύσκολη. Οι επιχορηγήσεις έχουν σταματήσει εδώ και 3 χρόνια από την Ομοσπονδία. Δεν λαμβάνουμε δηλαδή οδηγορικά. Έχουμε κάποιους χορηγούς που βοηθάνε την ομάδα και τους ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Οι φίλαθλοι ανταποκρίνονται προς το παρόν, έρχονται στο γήπεδο, οπότε έχουμε κάποια έσοδα και από τα εισιτήριά μας. Οι ακαδημίες επίσης βοηθούν στα έσοδα της ομάδας. Αλλά παρόλα αυτά είναι καιροί δύσκολοι και. Πάντως μπορούσαν να μειωθούν τα έξοδα με μια συγχώνευση. Ξέρω, θέλει να απαντήσει ο Δημήτρης, γιατί πριν από λίγες μέρες είχαμε τον κύριο Μασμανίδη, τον πρόεδρο του Λασάνη, και μας μίλησε ότι είναι σε προχωρημένες συζητήσεις τουλάχιστον με την δική σας ομάδα. Και σε καλό δρόμο. Ο Λουκάς για τις εικόνες, ο οποίος μιλήσε. Όπως θέλει, εμείς απλά είπε εσένα, αν θέλει ο Λουκάς, ναι, θα σου. Όντως έχουν γίνει 2 συναντήσεις με τον κύριο Μασμανίδη. Στην πρώτη είχα βρεθεί εγώ προσωπικά μαζί του. Στη δεύτερη βρεθήκαμε όλο το ΔΣ των Διόσκρων με τον κύριο Μασμανίδη. Υπάρχει θετικό κλίμα για τη συνένωση. Βέβαια υπάρχει μια διαφορά απόψεων στον τρόπο της συνένωσης. Θα σας πω περιληπτικά λίγο. Ο κύριος Μασμανίδης θέλει να υπάρχουν οι δύο ομάδες, δηλαδή ουσιαστικά να γίνει μια συνένωση σε μορφή συνεργασίας. Η δική μας άποψη είναι ότι η ομάδα θα πρέπει να είναι μία, ενωμένη δηλαδή, και αν προκύψει πρόβλημα με το μεγάλο αριθμό παιχτών που θα υπάρχουν στα παιδικοεφηβικά τμήματα, τότε να δημιουργηθεί μία θυγατρική ομάδα, όπου εκεί θα μπορούν να παίζουν οι παιδες και οι έφηβοι που θα περισσεύουν, αυτό πούμε έτσι. Είμαστε πάντως στη συζήτηση, το κλίμα είναι θετικό. Στη ΓΑΜΑ Εθνική πόσα χρόνια αγωνίζεται? Τρία χρόνια είμαστε πλέον στην ΓΑΜΑ Εθνική.
Την πρώτη χρονιά ανεβήκαμε με τον προπονητή Τζόζη στον Μπαρτζόκα, ο οποίος έμεινε και προπονητής για μια χρονιά στη Γάμα Εθνική. Μετά ήταν ο Άρης Οχολόπουλος, που έχουμε τώρα δεύτερη χρονιά στη Γάμα Εθνική. Επίπεδο του πρωταθλήματος της Γάμα Εθνικής, 12 ομάδες, 3 από τη Λάρισα, 4 από τη Δυτική Μακεδονία. Πώς είναι και η κατάσταση σε ό,τι αφορά το επίπεδο του πρωταθλήματος? Το επίπεδο της Γάμα Εθνικής πλέον έχει ανέβει αρκετά. Δεν είναι, δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι το τοπικό πρωτάθλημα της ΕΚΑΣΔΗΜ κάποτε, που ήταν ομάδες όπως το Άργος, ο Πρωτέας Γρεβενών, η Φλόρινα, η Καστοριά, η Διόσκουρη, ο Ηρακλής, ήταν πάρα πολύ δυνατό τοπικό πρωτάθλημα. Πάρα πολύ δυνατό. Τώρα πλέον όλες αυτές οι ομάδες είναι Γάμα Εθνική και Β' Εθνική. Το Άργος και το Ηρακλή. Το επίπεδο είναι αρκετά ανεβασμένο στην Γάμα Εθνική. Αρκετά. Κάθε αγώνας είναι δύσκολος. Ειδικά στον όμιλό μας ξεχωρίζει ο Φίνικας, που είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα με αναγνωρισμένους παίχτες. Οι υπόλοιποι 4-5 είμαστε στην ίδια κλάση και θα παλέψουμε πάρα πολύ για την άνοδο. Σας άφησε πάνω σε μια πικρία, Λουκά, πέρσι η μη άνοδος. Έτσι όπως εξελίχθηκε στα τελευταία λεπτά, κάποια παιχνίδια χαθήκανε. Χάθηκαν πολλά παιχνίδια. Ειδικά με τον Ηρακλή. Ναι. Δευτερόλεπτα θα λέγαμε. Δεν είναι μόνο με τον Ηρακλή, είναι το παιχνίδι με τον Αργωνά τη Καλαμαριά. Ναι. Είναι παιχνίδια που δεν συμμετείχαμε εμείς, όπως το παιχνίδι του Άργους μέσα στους Τιτάνες Παλαμά. Που όλα έλεξαν στο τελευταίο, δευτερόλεπτο. Τέλος πάντων, έτσι είναι ο αθλητισμός. Τι να κάνουμε. Έχει τη γλυκιά γεύση, έχει την πικρή. Εμείς πάντως προσπαθούμε. Δεν απογοητευόμαστε από το ότι δεν ανεβήκαμε. Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας και φέτος, αν δεν ανεβούμε, πάλι θα συνεχίσουμε. Εμπιστευόμαστε τα παιδιά κυρίως της περιοχής μας. Αυτή είναι και η φιλοσοφία μας. Έχουμε επενδύσει σε ένα καλό προπονητικό team με επικεφαλή τον Άρη τον Χολόπουλο, ο οποίος νομίζω τον γνωρίζουν όλοι. Και σαν παίχτη παλαιότερα και σαν προπονητής είναι αναγνωρισμένης αξίας. Θα δούμε. Φέτος το τελευταίο διάστημα κάνετε μια πολύ καλή πορεία. Ανεβήκατε στη βαθμολογία. Άκουσα, είπες ότι φέτος και να μην ανεβούμε πάλι. Δηλαδή έχετε στόχο, την άνοδο είναι καθαρά ο στόχος για την άνοδο? Όχι, στόχος είναι να παίζουμε καλό μπάσκετ. Αν έρθει η άνοδος, είναι ευπρόσδεκτη. Μία ομάδα ανεβαίνει φέτος, έτσι? Όχι, ανεβαίνουν δύο ομάδες. Από κάθε όμιλο. Ναι. Ανεβαίνουν δύο ομάδες από το βόρειο όμιλο. Οπότε παλεύουμε για μία από τις δύο. Οπότε έχετε αρκετές πιθανότητες, άλλωστε οι αποστάσεις είναι πολύ κοντά. Ένα βαθμό πίσω από τη μεταμόρφωση Βόλας. Στη Γάμα Εθνική, όπως είπαμε, δύσκολα ταξίδια, έξοδα πολλά. Ο κόσμος στηρίζει αυτή την προσπάθεια? Δεν ξέρω αν κατεβήκατε στο γήπεδο, που σίγουρα έχετε κατεβεί. Θα παρατηρήσετε ότι ο κόσμος γεμίζει το γήπεδο. Δηλαδή, το αγαπάει το μπάσκετ ο κόσμος της Κοζάνης. Και ειδικά τη δικιά μας την ομάδα μας στηρίζει ιδιαίτερως πολύ. Αν δεν είχαμε και την αγάπη του κόσμου, δεν νομίζω ότι θα συνεχίζουμε με τόση δύναμη. Δηλαδή, ο κόσμος πραγματικά στηρίζει το σπάνιο. Πάντως, το παράπονό σας πρέπει να είναι οι προπονήσεις που δεν αρκούν, έτσι δεν είναι? Αυτό το λέτε χρόνια. Και εσείς και οι άλλοι. Για το Δήμο τώρα θέλετε να μιλήσουμε. Πρόβλημα και, όχι, και πρόβλημα το, με το γήπεδο και με τις προπονήσεις, με τις ώρες, ακόμα και από άλλες ομάδες. Η ώρα όλα αυτά που υπάρχει και ένα γήπεδο στη Λευκόβρηση που θα αραχνιάσει, να μου επιτρέψει να πω. Αράχνιασε. Η αλήθεια είναι πως δουλειά, όλοι οι προπονητές μας το λένε αυτό, δουλειά δεν μπορεί να γίνει σε μία ώρα και 25 λεπτά. Και ειδικά πέρυσι, σε μία ώρα και μία ώρα ουσιαστικά, δεν μπορείς να ανταγωνιστείς ομάδες όπως είναι ο Φίνικας, όπως ήταν ο Φίλιππος Βέρειας πρόπερσι. Δεν γίνεται ανταγωνιστής. Δεν είναι ίσως ώρες ο ανταγωνισμός. Ο προπονητής για να δουλέψει θέλει τουλάχιστον μια μισή ώρα. Δεν την έχουμε. Και δεν νομίζω ότι ο Δήμος μέχρι στιγμής στήριξε. Δεν μπορεί να κάνει και αλλιώς όμως, γιατί είναι πολλές οι ομάδες. Δηλαδή, πώς να χωρίσει, ας πούμε, να λέει τι γίνεται διαφορετικά. Είναι ο Ηρακλής, εσείς, είναι κάποιος άλλος, ο Λασάνης. Είναι αρκετές ομάδες. Ο καθένας είναι και τα κορίτσια που παίζουν και βόλεϊ και χάντμπολ. Όλοι θέλουν το χρόνο τους. Σίγουρα όλοι θέλουν τον χρόνο τους. Θα συμφωνήσω με εσάς, είναι πολλές ομάδες. Τώρα τελευταία μιλάμε πάρα πολύ για αξιολόγηση. Είναι πολύ ωραία καραμέλα για όλους μας. Ας το κάνουμε πράξη. Εμείς έχουμε δείξει με την ιστορία μας, έστω τα 10 χρόνια που έχουμε και τις πράξεις μας. Έχουμε επενδύσει, όπως είπε και ο Λουκάς πριν, σε ένα πολύ καλό προπονητικό team. Και δείχνουμε προς τα που θα πάμε, προς τα που θέλουμε να πάμε. Με παιδιά, επενδύουμε στα παιδιά μέσω των προπονητών. Και νομίζω πως η Κοζάνη μετά τη Β' Εθνική που ήταν εθνικός
κάποτε και ο Ηρακλής τώρα, πιο κοντά πλησιάσαμε εμείς. Είμαστε τρίτο μάτι. Πέρσι δηλαδή δεν ανεβήκαμε για λίγους πόντους. Ας δει ο Δήμος αυτές τις προσπάθειες, ας αξιολογήσει ποιοι κάνουν προσπάθεια, ποιοι κάνουν την πλάκα τους και να βάλει τα πράγματα σε τάξη. Πάντως, αυτοί που κάνουν μια σοβαρή προσπάθεια. Δεν είναι δυνατόν να μην αντιμετωπίζουν τις άλλες ομάδες ή στις ώρες. Με μία ώρα και 15 λεπτά ή μία ώρα και 25 λεπτά δεν μπορεί να γίνει δουλειά. Και το λένε όλοι οι προπονητές. Πραγματικά είναι προετοιμασία με τέμπο 2, θα έλεγα μία ώρα και 15 λεπτά. Σίγουρα είναι. Δύσκολο. Και μια ομάδα γάμα εθνικής, αλλά και β' εθνικής και ο Ηρακλής. Και ο Ηρακλής τα ίδια προβλήματα θα έχει. Τα ίδια προβλήματα. Με το άλλο γήπεδο πιέσεται σε αυτή την κατεύθυνση, αν μπορεί να. Υπάρχει υψηλό κόστος συντήρησης. Δεν έχουμε πιέσει, γιατί αναγνωρίζουμε κι εμείς ότι το κόστος λειτουργίας του γηπέδου θα είναι πάρα πολύ υψηλό. Ήδη ο Δήμος από πέρυσι μας έχει επιβάλει να πληρώνουμε τα γήπεδα. Γι' αυτό το λόγο δεν έχουμε πιέσει και φυσικά για το άλλο γήπεδο. Ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα δοθεί και αυτό το γήπεδο στις ομάδες της Κοζάνης, γιατί δαπανήθηκαν τόσα χρήματα, είναι κρίμα. Είναι πολύ κρίμα, βέβαια. Να ραχνιάσει, όπως είπατε προηγουμένως. Υπάρχει τρόπος να δοθεί το γήπεδο σε λειτουργία. Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Αλλά δεν είδα το Δήμο να μας καλεί να συζητήσουμε οτιδήποτε. Εγώ προσωπικώς παρευρέθηκα σε δύο συζητήσεις με τον κύριο Κουκουλόπουλο στις προηγούμενες εκλογές, ο οποίος κάθε φορά μου είχε πει προσωπικώς ότι αμέσως μετά δίνεται το γήπεδο σε λειτουργία. Όσο το είδατε εσείς, το είδατε εγώ. Σε αυτή τη συνάντηση, στις συνάντησεις μάλλον που είχατε, δηλαδή το πρόβλημα, γιατί μιλάμε για κόστος, είναι το ρεύμα και η συντήρηση. Και η θέρμανση. Και η θέρμανση. Εντάξει, ας μην γίνονται προπονήσεις το χειμώνα. Ας δοθεί την υπόλοιπη σεζόν. Το καλοκαίρι κλείνουν τα γήπεδα. Γιατί? Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το καλοκαίρι κλείνουν τα γήπεδα. Οι δικοί μας προπονητές θέλουν να δουλεύουν το καλοκαίρι. Και ο κύριος Κολόπουλος και ο κύριος Καραλίβωνος που κάναμε ένα θερινό κάμπ πρόπερση που πηγαίναμε Στίβο, Κολυμπητήριο, όλα τα παιδιά. Δεν είχαμε γήπεδο για να δουλέψουμε. Πηγαίναμε στο Αγίου Γεωργίου ή στη Σκούρκα. Δηλαδή εντάξει. Έχουμε γήπεδο και κάθε. Αγρανάπαυση, τι γίνεται αυτό. Λουκά, υπάρχουν και οι ακαδημίες. Πόσα παιδιά απασχολούν και το προπονητικό. Ναι, αυτή τη στιγμή στην ομάδα είναι περίπου 150 παιδιά. Έχουμε μόνο τμήματα αρένων, δεν έχουμε γυναικείο τμήμα. Ενδεχομένως να δημιουργήσουμε και θα δημιουργήσουμε μάλλον. Οι προπονητές μας είναι ο Άρης ο Χολόπλος που είναι στο ανδρικό τμήμα, ο Καραλίβανος ο Γιώργος, ο Ρήνος ο Δημήτρης και ο Πατσόνας ο Γιώργος. Γιατί σίγουρα πάλι τα προβλήματα τα ίδια. Με τις ακαδημίες προπονούνται στο κλειστό το ΔΑΚ ή σε άλλο. Δεν προπονούνται στο ΔΑΚ, προπονούνται στα υπόλοιπα κλειστά γυμναστήρια της πόλης, του Βαλταδορίου, του Αγίου Γεωργίου, της Κούρκας και στο Λιάπιο. Και στο ΤΕΗ, όταν δεν υπάρχουν ώρες για προπόνηση, αναγκαζόμαστε να κάνουμε και στο ΤΕΗ προπονήσεις. Μίλησες για καλό μπάσκετ. Γενικότερα όμως το πλάνο, υπάρχει στόχος στο να φτάσουμε κάπου ή μας ενδιαφέρει μόνο η επιβίωση? Όχι, δεν μας ενδιαφέρει η επιβίωση. Εμάς μας ενδιαφέρει τα παιδιά της Κοζάνης και των γύρω περιοχών να παίζουν στην ομάδα μας και μέσω αυτών των παιδιών να φτάσει η ομάδα όσο πιο ψηλά γίνεται. Δεν είμαστε δηλαδή της άποψης ότι θα πάρουμε 3, 4, 5 παίχτες από Αθήνα, από Θεσσαλονίκη για να ανεβάσουμε την ομάδα Β, Α2 κατηγορία. Εμείς θέλουμε τα παιδιά της πόλης μας να παίξουν μπάσκετ και να ανεβάσουν την ομάδα όσο πιο ψηλά γίνεται. Να πάρουν εμπειρίες και ενδεχομένως να παίξουν και μετά αυτά τα παιδιά και σε μεγαλύτερες ομάδες. Η σχέση σας με τις άλλες ομάδες εδώ τις τοπικές, υπάρχει γίνει έτσι μια έτσι σε εισαγωγικά να βρούμε δεξί κόντρα με τον Ηρακλή. Πέρσι είδαμε κάποιες έτσι αψιμαχίες εκεί, αλλά πάντα σε ένα επίπεδο σοβαρό, όχι να σκοτωθείτε κιόλας, αλίμονο έτσι. Αυτό είναι νόμος της φύσης. Ναι, όταν έχεις δύο πολύ δυνατές ομάδες στην ίδια κατηγορία, φυσικά θα υπάρχει μια κόντρα. Σε αθλητικά πλαίσια πάντα. Φυσικά με τους παράγοντες και τους προπονητές της άλλης ομάδας είμαστε κάθε μέρα στο γήπεδο, όλη μέρα μαζί. Το ποιος θα κερδίσει φυσικά είναι μια κόντρα αθλητική. Και πολύ δυνατή μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει ότι τα παιχνίδια Διόσκουρου Ηρακλής μαζεύουν τον περισσότερο κόσμο και από β' εθνική. Δηλαδή, αν δείτε φωτογραφίες διάφορα site αθλητικά, έχουν φωτογραφίες στο γήπεδο της Κοζάνης που είναι γεμάτο από κόσμο. Είναι ο αγώνας Διόσκουρου Ηρακλής. Και στους δύο αγώνες πέρυσι όντως ήταν. Ναι, δεν χωρούσε να μπει ο κόσμος. Ναι, είναι μια κόντρα λοιπόν που είναι και καλοδεχούμενη μάλιστα. Είναι πολύ δυνατές κόντρες και δίνουν στον κόσμο ευχαρίστηση, διασκεδάζει ο κόσμος. Γιατί όχι. Εδώ παιδιά, θα θέλατε μάλλον να στείλετε κάποιο μήνυμα είτε στον κόσμο της Κοζάνης, είτε στους φιλάθλους σας,
για την καινούργια χρονιά. Να πούμε καταρχήν ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους στηρίζουν την ομάδα, γιατί δεν είναι μόνο οι χορηγοί, είναι και οι απλοί φίλαθλοι, τα μέλη του ΔΣ που στηρίζουν την ομάδα, να τους ευχαριστήσουμε. Και αυτές τις μέρες, τι άλλο να πούμε, χρόνια πολλά, να περάσουν καλά και υγεία πάνω απ' όλα. Πάντως ήταν ξεκάθαρο ότι αν έρθει άνοδο, καλώς θα έρθει. Πάμε για μπάσκετ καλό και καλώς να έρθει, έτσι. Έτσι. Εγώ να σας ευχαριστήσω που ήρθατε εδώ στην εκπομπή. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναβρεθούμε και να τα ξαναπούμε. Να εκπληρωθούμε οι στόχοι σας. Καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά να έχουμε, παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ, χρόνια πολλά. Πάμε σε ένα διάλειμμα και σε λίγο μαζί. Περνάμε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής. Ξαναγυρνάμε στο χόρτο, σε γήπεδο με χόρτο. Καλεσμένοι μας στο τέταρτο μέρος είναι ο Στέλιος ο Μούσιος και ο Στέλιος ο Φουρκιώτης, δύο άτομα. Ο Στέλιος ο Μούσιος υπεύθυνος της ομάδας Regions Cup και ο προπονητής της ομάδας. Πρώτη φορά φέτος η ΕΠΣ Κοζάνης αποφάσισε να λάβει μέρος σε αυτό το τουρνουά, το Regions Cup, που γίνεται αναδιετία. Στέλιο, μερικά λεπτομέρειες, τι είναι το Regions Cup? Καταρχήν, καλησπέρα. Καλησπέρα. Για την εκπομπή σας εύχομαι το καλύτερο. Είναι η καινούργια εκπομπή που έλειπε από το Δήμο Κοζάνης για την προώθηση του ερασιτεχνικού αθλητισμού. Το Regions Cup είναι διοργάνωση της UEFA, πάντα με συνεργασία με την ΕΠΟ. Δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχουν ποδοσφαιριστές που ηλικίας 19 ως 39 ετών που δεν θα μπορέσουν σε μεγάλη ηλικία να κάνουν επαγγελματικό συμβόλαιο και να διακριθούν. Η ΕΠΣ για πρώτη φορά δηλώνει συμμετοχή σε αυτό το θεσμό. Ο θεσμός γίνεται κάθε 2 χρόνια. Δηλώσαμε συμμετοχή φέτος για πρώτη φορά να δώσουμε τη δυνατότητα σε εραστέχνες ποδοσφαιριστές να διακριθούν σε ένα τουρνουά που δεν ξέρουμε ακόμα που θα γίνει με την προκήρυξη της νέας χρονιάς, θα σταλθεί από την ΕΠΟ. Πιστεύω ότι είναι μια καλή ευκαιρία για τους ποδοσφαιριστές της περιοχής μας να δείξουν το ταλέντο τους, να διακριθούν, ίσως και κάποιοι να ζουν κάποια μάτια και να πάνε ακόμα πιο ψηλότερα. Παίχτες που δεν ήταν επαγγελματίες, που δεν έχουν κάνει ούτε επαγγελματικό συμβόλαιο. Είναι, αυτό είναι βασικό, ότι δεν είναι ποδοσφαιριστές που δεν έχουν υπογράψει ποτέ επαγγελματικό συμβόλαιο. Και δίνεται δυνατότητα, έτσι όπως είπα και προηγουμένως, οι ποδοσφαιριστές να διακριθούν. Είναι μια καλή διοργάνωση, πιστεύω, που πήραμε μέρος για πρώτη φορά. Και εύχομαι τα καλύτερα. Δηλαδή τα παιδιά να προσπαθήσουν να παρουσιάσουμε ένα καλό σύνολο, γιατί η ΕΠΣ μας έχει πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα, ειδικά στην Α κατηγορία. Σε όλες τις κατηγορίες είναι ανταγωνιστικό, αλλά στην Α κατηγορία είναι επίπεδο. Πιστεύω από τα καλύτερα, να μην πω το καλύτερο της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά είναι μέσα στα 5-6 πρωταθλήματα, αν εξαιρέσουμε τις μεγάλες πόλεις Αθήνα, Θεσσαλονίκη κτλ. Πιστεύω ότι είναι έχουμε ένα καλό πρωτάθλημα. Άρα θα πούμε και βάλει σε πολύ ο προπονητής για να καταλήξει σε αυτούς τους παίχτες που επέλεξε εν τέλει. Να πω κι εγώ. Να μας πεις και την επιλογή, βέβαια. Ναι. Καταρχάς, συμφωνώ απόλυτα με τον πρόλογο του κ. Μούσκου για την εκπομπή σας και εύχομαι και τη νέα χρονιά να συνεχίσετε και με την ίδια προσπάθεια και την ίδια ένταση και μάλιστα να μπορέσετε να συστοιχίσετε περισσότερους κόσμους ώστε η προβολή στα γήπεδα να είναι περισσότερη. Όντως ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Έχει πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές η ΕΠΣ Κοζάνης. Δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ μαζί με τον κ. Μούσκο να καταλήξουμε στον τελικό αριθμό της πρώτης επιλογής. Σε ένα πρωτάθλημα όπου ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος, θα βοηθήσουμε και εμείς πιστεύω να συνεχιστεί ο ανταγωνισμός μέχρι το τέλος, διότι οι ποδοσφαιριστές δεν θα σταματήσουν. Αν μια ομάδα δεν πρωταγωνιστεί και χάσει το στόχο νωρίς, να συνεχίσουν αυτοί να δουλεύουν, γιατί θα είναι όλοι που παρακολουθούν. Εσείς θα κάνετε κάποιες ξεχωριστές προπονήσεις ή ό,τι κάνουν με τις ομάδες που είναι? Ναι, μόλις έρθει η προκήρυξη ή αν δεν έρθει από τις 13 του μηνός ή 20 το αργότερο, κάθε Δευτέρα θα κάνουμε μία προπόνηση, όπου σιγά σιγά πρέπει να κάνουμε τη δική μας ομάδα.
Όλοι οι ποδοσφαιριστές ανήκουν σε ομάδες, έχουν τους προπονητές τους, τη φιλοσοφία που έχει κάνει προπονητής και μέσα στον βρούμε τη δική μας φιλοσοφία για να παρουσιαστούμε έτοιμοι στην κρίσιμη στιγμή. Η αρχική επιλογή των παικτών, ποιος αριθμός είναι, σε ποιο αριθμό φτάσατε από 40, και πόσο θα καταλήξει. Από 40 που είχαμε στα χαρτιά μας, καταλήξαμε στους 29 για να μπορέσουμε να κάνουμε και προπόνηση. Με πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία οφείλω να ομολογήσω. Και μπορώ να πω ότι και παραπάνω από ποδοσφαιριστές θα χωρούσαν. Μην ξεχνάμε όμως ότι σε ένα παιχνίδι παίζουν 14 ποδοσφαιριστές. Εμείς θέλουμε τους ποδοσφαιριστές να είναι έτοιμοι να προσπαθήσουν. Είναι τρίμηνη διάρκεια για το πρώτο στάδιο. Οπότε αυτοί που θα βρεθούν στην ίδια, στην καλύτερη κατάσταση, την κρίσιμη περίοδο, θα βγουν και οι ποδοσφαιριστές. Σας τους δώσαν εύκολα ή είχατε. Ναι, οφείλω να πω ότι η συνεργασία των ομάδων ήταν καταπληκτική. Δεν το περιμέναμε. Περιμέναμε αντιρρήσεις, αλλά και οι προπονητές και οι παράγοντες, αλλά και κυρίως οι ποδοσφαιριστές, έδειξαν πολύ μεγάλη διάθεση και έτσι έπρεπε να είναι. Εδώ να σημειώσω ότι καταρχήν να ευχαριστήσω την ΕΠΣ για την επιλογή τη δική μου για να είμαι ο προπονητής αυτής της ομάδος. Είναι πολύ μεγάλη τιμή και πιστεύω ότι η ίδια τιμή θα είναι και στους ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα είναι σε αυτή την ομάδα, κατά τεκμήριο καλύτερη του νομού. Οπότε πιστεύω ότι γι' αυτό είναι μια ιδιαίτερη τιμή να συμμετέχω στην τέτοια διοργάνωση. Για την περίοδο 2014-2015 στην Ελλάδα δήλωσαν συμμετοχή 8 ομάδες 8... και χωρίστηκαν σε δύο ομίλους. Είναι 8 ενώσεις. Εμείς... είμαστε εμείς στο βόρειο όμιλο, εμείς, η Μακεδονία, η Δράμα, η Θράκη και στο νότιο όμιλο είναι η ΕΠΣ Λάρισας, η ΕΠΣ Εύβοιας, τα Χανιά και Κεφαλονιά Θράκη. Η Θάκη, συγγνώμη. Κεφαλονιά η Θάκη που χωρίστηκαν σε 4 σε δύο ομίλους, 4 ομάδες, που πιστεύω να γίνουν παιχνίδια σε ουδέτερα γήπεδα, σε μίνι τουρνουά. Πάνω με την πρώτη ματιά για τον όμιλό μας, βλέπουμε ότι η Μακεδονία σαν ομάδα μεικτή που μπορεί να μας κοντράρει. Λογικά, η Μακεδονία είναι μεγάλη ένωση, έχει πολλές καλές ομάδες, πολλούς καλούς ποδοσφαιριστές. Τώρα αυτό θα το δείξει η πορεία, θα το δείξει στο γήπεδο μέσα ποιος είναι ο καλύτερος. Εμείς πιστεύω ότι θέλουμε να παρουσιάσουμε, καταρχήν να εκπροσωπήσουμε την ΕΠΣ επάξια, σε όλους τους βαθμούς επάξια και συμπεριφορά και αγωνιστικά σε όλα τα ζητήματα και να προσπαθήσουμε μαζί με τη δουλειά που θα κάνει ο κότς με τους ποδοσφαιριστές να μπορέσουμε να προκριθούμε. Αν προκριθούμε, η επιλογή είναι καλή να πάμε στο εξωτερικό. Η πρώτη φάση θα γίνει στη Σλοβενία. Και είναι καλό για τους παίχτες να διακριθούν. Τα έξοδα καλύπτουν και από την UEFA. Τα έξοδα για το εξωτερικό, κατά πάσα πιθανότητα, κατά 99% πιστεύω ότι είναι καλύπτονται από την UEFA, αλλά καλύπτονται για 22 άτομα αποστολή, δηλαδή 18 ποδοσφαιριστές, ο πολιτής, ο συνοδός, αν χρειαστεί δερμηνέας. Αυτά καλύπτονται από την UEFA. Τα έξοδα για το τωρινό μίνι πρωτάθλημα που θα γίνει εδώ, θα δούμε τι λέει η προκήρυξη και θα αποφασίσει το ΔΣ της ΕΠΣ αν θα καλύψουν τα έξω και λογικά θα καλύψουν τα έξω τις μετακινήσεις να πάει η ομάδα να αγωνιστεί. Αυτό το τουρνουά, coach, πόσο καιρό θα διαρκέσει εδώ στην Ελλάδα με τις 4 ομάδες? Η εκτίμησή μου είναι, γιατί πρέπει να θυμίσω στον Ρομπόρο, μόνο μπορούμε να μιλήσουμε, είναι ότι θα είναι ένα τουρνουά 3 ημερών. Σε μια ουδέτερη έδρα, οι 4 ομάδες θα παίξουν 3 παιχνίδια συνεχόμενα. Και ο πρωταθλητής του κάθε ομίλου κάποια στιγμή θα παίξει μέχρι τις αρχές Μαΐου τον τελικό. Οπότε θα βγει ο πρόσωπος της Ελλάδος και θα συμμετέχει στον προκριματικό όμιλο που τύχαμε να είμαστε εμείς στη Σλοβενία, με Σκωτία, Σαν Μαρίνο και τη Σλοβενία. Ο νικητής σε αυτό το ομίλο θα πάει στην επόμενη φάση, τον 32. Όπου πάλι θα χωριστούν σε 8 ομίλους οι ομάδες, θα είναι 4. Η ομάδα που θα περάσει από το δικό μας προκριματικό παίζει, ήδη έχουν οριστεί και οι έδρες και οι όμιλοι, με Γερμανία, Σλοβακία και Αγγλία. Άρα λοιπόν, να επανέλθω λίγο στο προηγούμενο θέμα των επιλογών. Καταρχάς να σημειώσω ότι δεν έχουν τελειώσει οι επιλογές, δεν προλάβαμε να δούμε όλες τις ομάδες και βέβαια και από αυτούς που έχουμε προεπιλέξει και αυτοί θα ελέγχουν και θα δούμε αν θα είναι τελικά στο ρόστερ αυτοί ή προσθεθούν άλλοι. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να κάνουν μια ομάδα η οποία θα αντέξει να παίξει 3 παιχνίδια συνεχόμενα.
Άρα λοιπόν και οι 20-23 ποδοσφαιριστές. 23 θα έχει το δικαίωμα. Μάλλον 23 ποδοσφαιριστές. Συνήθως οι διεθνείς διοργανώσεις με τόσο αριθμό. Ναι, να σε διακόψω λίγο πάνω σε αυτό. Δηλώνουμε αρχικά 23, αλλά στη διάρκεια μπορούμε να αλλάξουμε αυτούς τους 23, να προσθέσουμε άλλους αν τραυματιστούν για οποιοδήποτε άλλο. Προφανώς. Απλά σε κάθε διοργάνωση, κάθε τουρνουά, δηλαδή το τουρνουά της Ελλάδος, θα δηλωθούν 23. Θα πάμε, θα παίξουν 3 παιχνίδια. Αν βγούμε πρώτοι και πάμε στο εξωτερικό, θα δηλωθούν 23. Ποιοι θα κρυθεί εκείνη τη στιγμή και από την κατάσταση που θα είναι οι ποδοσφαιριστές εκείνη τη στιγμή. Έτσι. Επειδή σε όλες τις διεθνείς διοργανώσεις 23 πηγαίνει και μάλιστα κάθεται και όλοι στον πάγκο, δεν έχει 18 άνθρωποι. Το πιθανότερο είναι ότι θα, και αφού είναι διοργάνωση του ΕΦΑ, ότι αυτό θα συμβεί. Πάντως η ομάδα πρέπει να είναι έτοιμη να παίξει 3 παιχνίδια. Και 3 παιχνίδια 11 παίκτες δεν πρόκειται. Πού εκτιμάτε ότι θα φτάσει η ομάδα? Έχετε όντως ένα αρκετά καλό ρόστερ, με μια πρόχειρη ματιά τουλάχιστον που έδειξα. Θα εξαρτηθεί πάρα πολύ από παράγοντες οι οποίοι δεν είναι αγωνιστικοί. Πρώτον είναι με ποιον αντίπαλο θα παίξει πρώτα. Γιατί μπορεί να παίξει με την Εθνική Μακεδονία που υποτίθεται είναι και το λογικό φαβορί, να έρθει το μάτς ισόπαλο και μετά να κυνηγάει σκορ. Εξαρτάται πότε θα παίξει αυτό. Την κατάσταση που θα είναι η ομάδα και αν στο τελικό ρόστερ είναι όντως η κατά τεκμήριο παίκτες και δεν έχει κάποιες απουσίες από παίκτες για διάφορους λόγους. Θέλει και τύχη αυτό το παιχνίδι. Πάντως και τα παιδιά νομίζω ότι ήταν ζεστά γιατί είναι κάτι πρωτόγνωρο για αυτούς και φαντάζομαι δέχτηκαν την πρόσκληση αυτή με χαρά. Ελπίζουμε και με τις συμμετοχές προπονήσεις των παιδιών και με την ανάλυση που θα κάνουμε για αυτή την διοργάνωση θα γίνει ακόμα πιο θερμό το κλίμα και θα γίνουμε ομάδα καλή. Μιλάμε από ό,τι είπε και ο κότς, ο Στέλιος, ότι μιλάμε για ένα χρονοβόρο το πρωτάθλημα. Το καλοκαίρι θα σταματήσει κάποια σίγουρα. Θα γίνει ο προκριματικός στη Σλοβενία και μετά θα πάμε για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Όποια ομάδα περάσει για την ενδιάμεση φάση. Και δεν θα χρειαστούν οι προπονητές του Σελόνα. Διακόπτουν τα πρωταθλήματα. Η ιστορία αυτή δεν υπάρχει. Αυτή... Όπως πάει, διακόπτει το πρωτάθλημα. Και δύο ενώσεις που πήγαν τα προηγούμενα χρόνια. Από την Ελλάδα που έτυχε να περάσουν στην ενδιάμεση φάση, διακόπτει το πρωτάθλημα και Δέλτα Εθνικής και Γάμα Εθνικής τροποθέτει. Να ρωτήσουμε, να αλλάξουμε λίγο θέμα. Στέλιο, είσαι και στην ΕΠΣΕ Κοζάνη, στο Διοικητικό Συμβούλιο. Τι γίνεται φέτος με τα πρωταθλήματα? Βλέπουμε ένα καλό επίπεδο. Βέβαια, στην Α κατηγορία το επίπεδο είναι πολύ ψηλό. Είναι πάρα πολύ καλές ομάδες, ανταγωνιστικό πρωτάθλημα με δυνατές ομάδες. Ξεκινήσαν λίγο διαφορετικά ομάδες, τώρα βλέπω ότι έχουν ξεχωρίσει δύο ομάδες για την άνοδο. Πιστεύω ότι θα γίνει μάχη μέχρι το τέλος, ακόμα ο πρώτος γύρος τώρα τέλειωσε. Πιστεύω ο δεύτερος γύρος είναι μακρύ το πρωτάθλημα. Και στην ουρά θα γίνει μάχη από τις ομάδες και οι μεσαίες ομάδες. Πιστεύω έχουμε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο στις Α κατηγορία. Όσον αφορά τις Β κατηγορία στο πρωτάθλημα, είναι συναρπαστικό και στους δύο ομίλους. Και θα έλεγα πιο συναρπαστικό, γιατί κακά τα ψέματα τώρα στην Α κατηγορία μοιάζει να γίνεται στο δεύτερο γύρο κούρσα για δύο. Έτσι δείχνουν τα πράγματα, αλλά στο γύρο. Εδώ στη Β κατηγορία γίνεται πανικός. Στη Β κατηγορία είναι συναρπαστικό το πρωτάθλημα. Είναι σε κάθε δύο ομίλους. Και στους δύο, αυτό ήθελα να σας πω. Και στους δύο ομίλους υπάρχει ανταγωνιστικότητα μεγάλη. 4-5 ομάδες να διεκδικούν δύο θέσεις για την άνοδο. Επίσης, συναρπαστικό πρωτάθλημα γίνεται και στη Γ κατηγορία με 14 ομάδες. Οι 4-5 θα είναι πολύ δυνατές. Είναι από 15 βαθμούς μέχρι 24 που έχει ο τρίτος και εκεί θα γίνει μάχη, πιστεύω. Πιστεύω ότι έχουμε ένα, όπως είπα και στην αρχή, έχουμε ένα πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα. Η ΕΠΣ βοηθάει σε αυτό. Ειδικότερα, να το πω, το λέω συνέχεια, να το πω ακόμα μια φορά, είναι μεγάλο με τους γιατρούς που έχουμε στην Ένωση, εδώ και τρίτη χρονιά φέτος, που υπάρχει γιατρός σε όλα τα παιχνίδια. Στα παιδικά τμήματα είναι από τα καλύτερα. Από τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα. Τα παιδικά πρωταθλήματα. Φυσικά τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα παιδικά. Γίνεται καλή δουλειά στις ακαδημίες σε όλους τους τομείς. Πιστεύω είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα και με αποτέλεσμα να βγαίνουν και από τις ακαδημίες παίχτες που παίρνουν οι μεγάλες ομάδες. Υπάρχουν και αρκετές ακαδημίες και από την Ιορδαία και από εδώ. Φυσικά και από την Ιορδαία και από την Κοζάνη υπάρχουν πάρα πολύ καλές ακαδημίες που δουλεύουν σωστά και το επίπεδο είναι πιο ψηλό. Πιστεύω ότι και με κριτική δεν το συζητάμε ότι είμαστε μπροστά σε όλα αυτά τα ζητήματα.
Coach, δύο λόγια να μας πεις, και είσαι και προπονητής της Ελπίδες ΑΕΚ. Είχες ένα διάστημα κενό και ξανασχολήθηκες. Δεν βαστάς πολύ καιρό έξω από τα γήπεδα. Όπως καταλαβαίνετε, από το 1989 είμαι μόνο σε ένα σύλλογο στην ΑΕΚ. Λοιπόν, δεν έτυχε να πάω σε άλλο σύλλογο. Ήταν δική μου επιθυμία να μένω στην ομάδα. Λόγω δουλειάς, βέβαια, δεν μπορώ να παρακολουθώ συνέχεια τις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Φέτος έτυχε πάλι να χρειαστεί, έφυγε ο προπονητής ξαφνικά στην άκρη προετοιμασίας και τελικά έγινε. Θέλω να πω βέβαια και για το πρωτάθλημα αυτό, καταρχάς, δεν το περίμενα, είναι εντυπωσιακό. Με όλα τα προβλήματα βέβαια μπορεί να έχει μια κατηγορία και κυρίως γάμα, γιατί υπάρχουν και ομάδες οι οποίες έχουν άλλο στόχο διαφορετικό από το δικό μας, και δεν μιλώ για αποτελεσμό, μιλώ για το να παραμείνει το χρονιό ζωντανό. Οπότε είναι άλλος ο στόχος, ας πούμε, μιας ομάδας που είναι ο Μεταξάς, παραδείγματος χάρη, και άλλος ο στόχος της Ελπίδας, του Ηρακλείου, του Ρημαϊδού κλπ. Καλές δουλειές γίνονται στις ομάδες, καλό ποδόσφαιρο παίζεται, ενδιαφέρον είναι. Πιστεύω ότι θα ξεχωρίσουν οι τρεις ομάδες και αυτές που είναι μπροστά είναι και οι πιο σοβαρές, φίλο, αλλά τώρα πλησίασαν και άλλες ομάδες και πιστεύω ότι ο δεύτερος γύρος θα είναι στρατιωτικός. Να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας στο στούντιο, να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στο νέο εγχείρημα, κάτι που θα μας κάνει και πολύ περήφανος της Regions Cup το εγχείρημα. Και στους στόχους σας να τους εκπληρώσετε. Και εμείς ευχαριστούμε και ευχόμαστε στον κόσμο καλή χρονιά και χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Και σε εσάς μακροημέρευση. Πριν κλείσουμε, να σας ευχηθώ και εγώ να περάσουμε καλές γιορτές. 2013 αντίο σε ό,τι μας μελαγχολεί και σε ό,τι μας στεναχωρεί. 2014 ελπίδες για υγεία, ευτυχία και δημιουργία. Θα τα πούμε ξανά στις 13 Ιανουαρίου. Καλές γιορτές.